Γεια σας! Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εμείς είμαστε πολύ καλά και σήμερα είμαστε εδώ για να σας δείξουμε τα 16 αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ του 2016. Ελπίζω να σας αρέσει και αν θέλετε να μάθετε τι αγαπήσαμε προϊόντα μακιγιάζ, παραμείνετε και δείτε το βίντεο και επίσης θέλω κάτω στα σχόλια να μου γράψετε και τα δικά σας αγαπημένα έτσι ώστε να πάμε και να δοκιμάσουμε έτσι καινούργια προϊόντα μακιγιάζ. Οπότε είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε με εμάς? Έτοιμη. Ωραία. Εγώ θα ξεκινήσω με μία βάση ματιών, ένα primer. Είναι από την Colton Rose. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, αν και είναι ένα από τα πρόσφατα μου αγορασμένα προϊόντα. Είναι αρκετά πυκνό και όταν απλώνεται καλύπτει πολύ ωραία, μπορώ να πω, και δίνει μία βελούδινη υφή. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί εμένα τα βλέφαρά μου είναι αρκετά ψηρά και όταν και η βάση των ματιών είναι και αυτή ψηρή, δυσκολεύομαι και δεν μπορώ να απλώσω καλά τις σκιές στα μάτια μου. Αυτή την ευχαριστήθηκα γιατί είχε πάρα πολύ απαλή υφή, έστρωσε πολύ ωραία και οι σκιές μου και αυτές τρώνανε πολύ ωραία στο μάτι, μπορούσα να τις δουλέψω και η διάρκεια τους ήταν πάρα πολύ καλή. Θα σας δείξω πρώτα το primer του προσώπου που είναι το αγαπημένο μου και είναι από Maybelline, το New Baby Skin, είναι το Instant Pore Eraser και είναι το συγκεκριμένο πράσινο σωληνάριο, το οποίο περιέχει το primer του προσώπου και το τοποθετώ πριν από το foundation ή πριν από την BB κρέμα. Μπορώ να πω ότι είναι πραγματικά το καλύτερο που έχω δοκιμάσει από όλα τα primer που έχω και έχω δοκιμάσει. Αφήνει το πρόσωπο πάρα πολύ απαλό και κλείνει πάρα πολύ καλά τους πόρους και μετά η εφαρμογή του foundation της BB κρέμας γίνεται πάρα πολύ εύκολα και χωρίς να φαίνεται άσχημα στο πρόσωπο ή πόροι. Και γι' αυτό το ξεχώρισα, μου αρέσει πάρα πολύ και είναι στα τελειώματά του και σίγουρα θα το ξαναπάρω μόλις μου τελειώσει τελείως. Εγώ συνεχίζω με ένα concealer, είναι και αυτή η πρόσφατη μου αγορά και από ό,τι λέει είναι long lasting. Μου αρέσει πάρα πολύ, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά concealer και από πολύ ακριβές εταιρείες. Αλλά δοκιμάζοντας το concealer, μου άρεσε τόσο πολύ, θα βάλω λίγο και στο χέρι μου για να μπορέσετε να το δείτε, νομίζω ότι δίνει μία πάρα πολύ ωραία φωτεινότητα στα μάτια μου. Έτσι είναι, ελπίζω να μπορείτε να το διακρίνετε. Δίνει μία πολύ ωραία φωτεινότητα, είναι ένα πολύ απαλό κονσίλερ, μπορείς να το δουλέψεις, να το στρώσεις πολύ ωραία. Η διάρκεια του μου άρεσε, εγώ το κονσίλερ δεν το κατεβάζω πολύ κάτω, γιατί έχω αρκετές λεπτές γραμμές, οπότε το κρατάω εδώ σε αυτή την περιοχή. Μου δίνει πολύ ωραίο φως, έχει πολύ καλή διάρκεια. Μου άρεσε και νομίζω ότι όταν μου τελειώσει θα το ξαναπάρω. Και εγώ θα συνεχίσω με το αγαπημένο μου foundation, το οποίο είναι από την BC, είναι το Derma Blend, είναι το συγκεκριμένο που είναι μέσα στο μαύρο σωληνάριο και είναι το 15 Opal. Θα σας κάνω ένα swatch για να μπορείτε να το διακρίνετε. Είναι σχετικά παχύρευστο προϊόν, ελπίζω να φαίνεται. Και δίνει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη, καλύπτει τα πάντα, μέχρι και τις φακίδες, τα σπυράκια. Απλά κάποιες φορές όταν το πρόσωπό μου είναι αρκετά ξηρό, στέκεται στις λεπτές γραμμές. Παρόλα αυτά δίνει μια πάρα πολύ ωραία κάλυψη. Δεν ήθελα να βάλω BB κρέμα αγαπημένη σε αυτό το βίντεο. Ήθελα να βάλω foundation γιατί οι περισσότερες ενδιαφέρεστε για foundation. Οπότε θα σας πρότεινα να το δοκιμάσετε αν δεν το έχετε δοκιμάσει. Αν θέλετε μια έτσι κάλυψη στο πρόσωπο. Συνεχίζω με την αγαπημένη μου παλέτα για contouring. Είναι από την Ips και νομίζω ότι την αγάπησα αυτή την παλέτα.
Όπως βλέπετε, έχει 4 σκιές είναι για το contouring. Αρχίζει από το πιο σκούρο χρώμα και πάει στο πιο ανοιχτό. Η απόδοσή τους είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο που θα βουτύψετε το πινελάκι μέσα και θα το απλώσετε, κατευθείαν δείχνει στο πρόσωπο και μου αρέσει αυτό. Και από κάτω έχει ορισμένες πούδρες που μπορείτε να κάνετε και contouring και να σετάρετε και το μακιγιάζ σας. Οι δύο είναι πιο ανοιχτές και στη μέση αυτή είναι κίτρινη και πιστεύω ότι είναι για κάτω στο μάτι για να δίνει φως. Και δίπλα έχει ένα highlighter. Μπορώ να πω ότι το λάτρεψα αυτό το highlighter. Μου άρεσε πάρα πολύ, το φοράω και αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε. Θα σας κάνω ένα swatch από το highlighter. Την έχω και εγώ αυτή την παλέτα και είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι πάρα πολλές από εσάς θα την έχετε αυτή την παλέτα, γιατί την έχουν δείξει και πολλές YouTubers. Αλλά όντως αξίζει. Αν τη βρείτε και μπορείτε να την πάρετε, πραγματικά σας την προτείνω. Εγώ ενθουσιάστηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι η αγαπημένη μου παλέτα για contouring. Και εγώ θα σας δείξω τώρα το αγαπημένο μου μολύβι για τα φρύδια, το οποίο είναι από 17, είναι το 06 Long Stay Eyebrow Shaper, είναι το συγκεκριμένο, το οποίο έχει και ένα, πώς λέγεται αυτό, βουρτσάκι, έχω κολλήσει, ένα βουρτσάκι για τα φρύδια και δεν το πολύ χρησιμοποιώ γιατί είναι αρκετά σκληρό, αλλά το χρώμα του είναι, θα σας κάνω ένα swatch, αν μπορείτε να το δείτε. Είναι ένα καφέ γκρι, το οποίο νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στα δικά μου φρύδια, διότι έχω και αυτό το χάλκινο χρώμα στα μαλλιά τώρα και μου ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ σταθερό μολύβι, δηλαδή δεν πρόκειται να λερωθούν τα φρύδια σου ή πάνω από τα φρύδια ή κάτω. Και από πάνω το αγαπημένο μου, θα συνεχίσω με αυτό για να τα πω και τα δύο μαζί, το αγαπημένο μου brow gel, το gel για τα φρύδια, δηλαδή είναι από Anastasia Beverly Hills, είναι το clear brow gel, είναι το διαφανής, να σας ανοίξω να δείτε πως είναι. Είναι η μάσκαρα των φρυδιών, η οποία είναι σε gel μορφή, διαφανής, και είναι από τα καλύτερα, σας το λέω σχεδόν από την αρχή που έχω το κανάλι, ότι είναι το αγαπημένο μου προϊόν, κρατάει πάρα μα πάρα πολύ σταθερά τα φρύδια. Δεν πρόκειται να κουνηθεί ούτε μία τριχούλα όλη την ημέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ό,τι και να κάνω, ακόμη και αν υδρώσω ή αν σε κάποια φάση νιώσω λίγο λιπαρό το πρόσωπό μου. Τα φρύδια μου είναι πάντα εκεί, κάγκελο, δεν πετάνε από εδώ και από εκεί. Οπότε με αυτά τα δύο προϊόντα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το μολυβάκι σχεδόν το τελειώνω και σίγουρα θα το ξαναπάρω. Και σας τα προτείνω, αν θέλετε να έχετε έτσι καλοσχηματισμένα φρύδια και σταθερά. Εγώ θα συνεχίσω με μία αγαπημένη μου παλέτα σκιών. Δεν ξέρω, αλλά τώρα οι πιο πρόσφατες μου αγορές που έχω κάνει μου άρεσαν όλες πάρα πολύ και νομίζω ότι παραμέρισαν και μερικά προϊόντα που είχα πάρει πιο πριν. Δεν είναι η δικιά μου, να ξέρετε. Μου την είχε πάρει και εμένα δώρο τα Χριστούγεννα και σας την είχα δείξει στα αγαπημένα Δεκεμβρίου. Την είχαμε βρει στο αεροδρόμιο όταν ερχόμασταν στην Ελλάδα, στα Duty Free. Και μου άρεσε πάρα πολύ μόλις την πρωτοαντίκρισα. Και αφού την πήρα για μένα, δεν μπορούσα να μην την πάρω και για την Ευδοκία, γιατί νομίζω ότι είναι μια φανταστική παλέτα. Έχει μία υπέροχη συσκευασία, καφέ, βελούδινη, δηλαδή μόνο τη συσκευασία που βλέπεις σε ξετρελαίνει. Είναι μέσα στη μόδα. Ναι. Την ανοίγεις, έχει ένα κατρεφτάκι. Από μέσα έχει ένα πινελάκι. Εμένα μου άρεσε το πινέλο και σκιές που τοποθέτησα. Της τοποθέτησε πολύ ωραία, εμένα μου άρεσε. Μου φαίνεται πάρα πολύ σκληρό. Εμένα μου φαίνεται καλό. Αυτά είναι γούστα. Τι να κάνουμε και τα γούστα διαφέρουν.
και μέσα όπως βλέπετε έχει πραγματικά υπέροχες σκιές. Τι να πούμε για αυτές τις σκιές, τι να πρωτοπώ. Έχουν τόσο σατινέ υφή, στρώνουν τόσο ωραία, η απόδοσή τους είναι τόσο ωραία, δηλαδή μπορείς να διακρίνεις την ποιότητα της σκιάς. Όταν χρησιμοποιείς μια τέτοια παλέτα, διακρίνεις την ποιότητα της σκιάς. Πόσο ωραία μπορεί να γράψει και να έχει απόδοση μια σκιά. Έχει πολλά χρώματα, έχει πιο ανοιχτά, έχει χρυσαφή, έχει λίγο χρώματα που ροζίζουνε, του καφέ και ένα αρκετά σκούρο. Δέστε απόδοση που έχουνε, δηλαδή μόνο που τις βλέπεις στο χέρι σου σε τρελαίνεσαι, αλλά και στο μάτι μπορώ να πω ότι έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη και θα πάρω και άλλη παλέτα από την Urban Decay. Ωραία, εγώ θα συνεχίσω με το αγαπημένο μου primer ματιών που σίγουρα σας το έχω ξαναδείξει και είναι από την Art Deco, είναι η Eyeshadow Base. Είναι η συγκεκριμένη συσκευασία, η μαύρη, και το ανοίγουμε και είναι έτσι από μέσα. Είναι ένα beige ροζ χρωματάκι, το οποίο έχει μέσα διακριτικό shimmer, σαν glitter. Αλλά δεν φαίνεται τόσο πολύ στο μάτι, φαίνεται μεν το shimmer, αλλά όχι τόσο πολύ. Συνήθως το χρησιμοποιώ όταν θα χρησιμοποιήσω σκιές οι οποίες έχουν μέσα shimmer ή glitter, γιατί όταν θέλει να είναι μάτι σκιά, από κάτω μπορείς να διακρίνεις λίγο το shimmer, αλλά παρόλα αυτά οι σκιές κρατάνε πάρα πολύ με τη βοήθεια του συγκεκριμένου primer και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ξέρω, σας το λέω συνέχεια για αυτό το προϊόν, αλλά είναι πάρα πολύ καλό και δεν τελειώνει κιόλας. Το έχω πόσο καιρό, το χρησιμοποιώ και δεν τελειώνει. Και θα συνεχίσω με το αγαπημένο μου eyeliner. Είναι από τη Maybelline. Είναι πάρα πολύ ωραίο eyeliner. Αυτή είναι η δεύτερη μου συσκευασία. Και μαζί με το eyeliner έρχεται με αυτό το πινελάκι. Θα σας δείξω και το πινελάκι για να μπορέσετε να καταλάβετε πως είναι. Εδώ από τη μία πλευρά είναι πολύ λεπτό και κάνει μία μύτη, έτσι ώστε να βοηθάει στη τοποθέτηση του eyeliner, και από εδώ έχει ένα σφουγγαράκι που αν θέλεις μπορείς να το σβήσεις. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί τέτοια απόδοση σε eyeliner και σταθερότητα. Δεν φεύγει από το μάτι, έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και νομίζω είναι ένα από τα καλύτερα eyeliner που κυκλοφορούν στην αγορά. Συμφωνώ. Και φυσικά αυτό το γνώρισα από την Ευδοκία, εκείνη μου το πρότεινε και το πήρα και όντως μου άρεσε πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, πιο μαύρο χρώμα, πολύ καλή απόδοση, πολύ καλή διάρκεια. Και σας το προτείνω, κορίτσια, αν ψάχνετε για ένα καλό eyeliner, σας το προτείνω να το πάρετε. Ωραία, και εγώ θα σας δείξω το αγαπημένο μου concealer. Είναι το συγκεκριμένο και εγώ έχω την απόχρωση Fair, δηλαδή είναι η πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση. Θα σας κάνω και ένα swatch να το δείτε. Το έχω πάρει για φωτεινότητα κάτω από τα μάτια, αλλά και σε όλο το πρόσωπο, δείτε πόσο φωτεινότητα μπορεί να δώσει στο πρόσωπό μας και κάτω από τα μάτια. Δεν είναι πολύ παχύρευστο το συγκεκριμένο προϊόν, αλλά έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη που εγώ δεν φοράω συνέχεια concealer κάτω από τα μάτια μου, γιατί δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, ούτε βασανίζομαι με μαύρους κύκλους, αλλά όταν θα δω κάποιο σημάδι κούρασης κάτω από τα μάτια μου, σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω και μου δίνει τη φωτεινότητα που θέλω. Είναι πάρα πολύ σταθερό, δεν κάθεται καθόλου στις λεπτές γραμμές και το χρησιμοποιώ και σαν primer κιόλας στο μάτι και οι σκιές μου είναι πάρα πολύ σταθερές. Είναι λίγο ακριβό, αλλά έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και θα σας το πρότεινα αν θέλετε όντως να δώσετε μια πολύ καλή φωτεινότητα κάτω από τα μάτια, στο πηγούνι και στο μέτωπο. Και εγώ θέλω να το δοκιμάσω αυτό, Ευδοκία, πάρα πολύ. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό πραγματικά. Και συνεχίζω
με τα αγαπημένα μου πινέλα. Θα σας τα δείξω. Είναι από την εταιρεία Eco Tools. Η συσκευασία δεν είναι δική τους, είναι από κάτι πινέλα που τα πέταξα γιατί ήταν απέσια. Κράτησα τη συσκευασία και τοποθέτησα μέσα τα αγαπημένα μου πινέλα. Πόσο πολλά έχεις? Είναι τα πινέλα που χρησιμοποιώ σε κάθε μου μακιγιάζ. Έχω πάρει πάρα πολλά πινέλα από πολλές εταιρείες, και ακριβές εταιρείες και πιο φθηνές εταιρείες, αλλά αυτά τα πινέλα δεν τα αλλάζω με κανένα πινέλο. Όταν πάω να βαφτώ, πάντα κάνω την τοποθέτηση της σκιάς μου με αυτά τα πινέλα. Έχει αρκετή ποικιλία, έχω και πιο μεγάλα πινέλα που είναι για πούθρα, που είναι για contouring, που είναι για το concealer. Έχει μεγάλη ποικιλία στα πινέλα, αλλά τα έχω σε άλλη συσκευασία εκείνα. Απλώς ήθελα να σας τα δείξω και ήταν μάλιστα και από τα πρώτα που σας είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει, στο πρώτο μου βίντεο που είχαμε κάνει μαζί με την Ευδοκία, και όντως συνεχίζουν να μου αρέσουν. Έχω γίνει φανατικός οπαδός, τα θέλω όλα και πιστεύω ότι έχω ολοκληρώσει τη συλλογή μου, αν μου λείπουν ένα ή δύο, αλλά είναι τα αγαπημένα μου και νομίζω ότι άξιζα για να μπουν σε αυτή τη θέση. Έχει και τα άλλα που είναι με σχέδια. Ναι, έχει. Αυτά είναι πιο πολύ για τις σκιές, εκείνα είναι πιο πολύ για κοντούρικ, για πούδρα και κονσίλερ. Ωραία, και εγώ θα συνεχίσω με την αγαπημένη μου παλέτα με highlighter, την οποία σίγουρα σας την έχω ξαναδείξει και είναι από την εταιρεία NYX, είναι η Strobe of Genius, είναι η συγκεκριμένη, θα σας την ανοίξω να σας την δείξω κιόλας. Έχει 7 αποχρώσεις highlighter και είναι και οι 7 αποχρώσεις εκπληκτικές. Έχει χρυσές αποχρώσεις, έχει ροζ χρυσές, χάλκινες και μία μοβ, η οποία δεν φαίνεται φυσικά μοβ όταν τη βάζεις πάνω στα ζυγωματικά σου ή όπου αλλού θες να την απλώσεις. Θα σας κάνω και ένα swatch για να τη δείτε. Πάει πιο πολύ προς το ασημί. Ελπίζω να μπορείτε να το διακρίνετε. Και είναι πραγματικά υπέροχα αυτά τα highlighter, δηλαδή αν τα χρησιμοποιήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να μην λάμψεις. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία και η συγκεκριμένη παλέτα είναι οικονομική και πιστεύω ότι αν έχεις αυτή την παλέτα με τα συγκεκριμένα highlighter, η οποία είναι και οικονομική, δεν χρειάζεται να έχεις κάτι άλλο από highlighter. Αυτή η παλέτα θα σου φτάσει και θα σου περισσέψει και είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και σας την προτείνω σίγουρα. Και νομίζω ότι η διάρκεια της θα είναι για χρόνια. Ναι, σίγουρα. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από τα αγαπημένα της χρονιάς ένα κραγιόν της MAC. Και εμένα και την Ευδοκία μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κραγιόν, γιατί είναι πάρα πολύ ποιοτικά, έχουν πολύ καλή απόδοση. Εγώ δεν έχω μόνο matte κραγιόν στη συλλογή μου, έχω και πιο ενυδατικά, πιο σατινέ, και μου άρεσαν όλα πάρα πολύ. Και είναι και αυτό που φοράω στα χείλια μου αυτή τη στιγμή. Είναι ένα nude χρώμα, αρκετά, νομίζω ότι καφέ, ροζ, κάπως έτσι μπορώ να το πω. Έχει μία υπέροχη, σοκολάτα μου μυρίζει εμένα. Σοκολάτο βανίλια. Ναι, έχει μία υπέροχη μυρωδιά, αλλά και το χρώμα είναι φανταστικό. Μου άρεσε πάρα πολύ, το έχω φορέσει στην καθημερινότητά μου πάρα πολύ. Θα σας κάνω εδώ και ένα swatch. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο χρώμα, κορίτσια, και αν βρεθείτε στη MAC, σας προτείνω να το πάρετε. Ωραία, και εγώ το τελευταίο προϊόν που θα σας δείξω είναι μία παλέτα σκιών
αλλά μία παλέτα την οποία δεν σας την έχω πολύ δείξει στο κανάλι, αλλά είναι μία από τις αγαπημένες μου παλέτες. Είμαι πραγματικά ερωτευμένη μαζί της και είναι από την The Balm, είναι η Rockstar Palette, Balm Jovi, η συγκεκριμένη κίτρινη παλέτα εδώ με την κιθάρα την ηλεκτρική. Και θα σας την ανοίξω να τη δούμε. Έχει έναν καθρέφτη ο οποίος είναι σε σχήμα καρδιάς, να σας τυφλώσω. Έχει 12 σκιές, ένα highlighter, ένα ρούζ και από κάτω έχει 2 κραγιόν τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και σαν ρούζ. Τι να πρωτοπώ για αυτή την παλέτα, δεν ξέρω, χάνω τα λόγια μου πραγματικά. Έχει την πιο ωραία απόχρωση σε σκιά που μπορώ να χρησιμοποιήσω στην κόκκινη των ματιών μου. Είναι η συγκεκριμένη καφέ σκιά η οποία ονομάζεται Allegro. Έχει πολύ ωραίες σήμερ σκιές, σκιά με glitter. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλούς συνδυασμούς με τη συγκεκριμένη παλέτα. Αν έχεις τη συγκεκριμένη παλέτα μπορείς να πας σίγουρα ένα ταξίδι και να μην πάρεις τίποτα άλλο μαζί σου. Το highlighter που έχει είναι καταπληκτικό. Δίνει πάρα πολύ ωραία λάμψη. Το ρούζ είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο και μπορεί να φορεθεί και τους χειμωνιάτικους μήνες αλλά και τους καλοκαιρινούς. Νομίζω, Ευδοκία, ότι έχει και πολύ ιδιαίτερα χρώματα αυτή η παλέτα που δεν τη συναντάς σε πολλές παλέτες. Ας πούμε αυτό εδώ το κόκκινο είναι ένα κεραμιδί που κοκκινίζει και είναι φανταστικό χρώμα. Εγώ και εγώ αυτή την παλέτα θα έδειχνα στα αγαπημένα μου, αλλά η Ευδοκία με πρόλαβε, οπότε έδειξα μία άλλη αγαπημένη μου παλέτα και το μακιγιάζ των ματιών μου την έχω κάνει με αυτή την παλέτα, οπότε μπορείτε να κρίνετε κάπως τους χρωματισμούς. Και να πω μόνο για τα κραγιονάκια ότι είναι πάρα πολύ όμορφα, αλλά δεν είναι τόσο σταθερά. Αλλά αν θέλεις να τα φορέσεις για 2-3 ώρες είναι αρκετά σταθερά πάνω σου. Μετά αρχίζουν και φεύγουν, αλλά φεύγουν ομοιόμορφα πάνω από τα χείλη, ούτε στέκονται πάνω στις γραμμές των χειλιών. Δεν ξέρω, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτή την παλέτα και πολλές φορές και σε ταξίδια την έχω πάρει μαζί μου και δεν έχω πάρει τίποτα άλλο. Είναι λίγο ακριβούτσι και το ξέρουμε αυτό, αλλά με έχει βολέψει πάρα πολύ, είναι αγαπημένη μου, έχει τέλεια χρώματα, λατρεύω το highlighter και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, είναι η αγαπημένη μου. Και τελειώνοντας με τα αγαπημένα αυτής της χρονιάς, δεν θα μπορούσε να λείπει το αγαπημένο μου άρωμα, λέγεται Be Delicious. Μου αρέσει πάρα πολύ και φυσικά δεν θα μπορούσα να αφήσω από έξω την κρέμα του σώματος. Έχω ξετρελαθεί με αυτό το άρωμα. Το είχα πρωτομυρίσει σε ένα περιοδικό, είχα πάρει ένα περιοδικό και είχε ένα μικρό δειγματάκι μέσα. Το μύρισα και είπα αυτή την κολόνια θα την αποκτήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μου άρεσε πάρα πολύ. Όντως τη βρήκα, την αγόρασα και έχει τη μυρωδιά. Να βάλουμε... Πράσινο μήλο. Θέλεις ευδοκία? Ναι, θέλω. Έχει τη μυρωδιά του πράσινου μήλου, έχει μια πολύ γλυκιά, ένα πολύ γλυκό άρωμα που σε ηρεμεί μπορώ να πω. Εγώ όταν το βάζω επάνω μου και χρησιμοποιώ και την κρέμα στο σώμα, πραγματικά με ηρεμεί. Μου δίνει μία αίσθηση ηρεμίας. Ένα από τα αγαπημένα μου αρώματα και νομίζω ότι θα συνεχίσω να το παίρνω. Ακόμα και όταν μου τελειώσει θα το ξαναπάρω. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σου ταιριάζει, πιστεύω. Ναι, νομίζω ότι τα αρώματα γενικά δεν ταιριάζουν σε όλους το ίδιο. Νομίζω ότι το κάθε άρωμα ταιριάζει στο κάθε άνθρωπο διαφορετικά. Και εγώ αυτό πιστεύω και η αλήθεια είναι ότι έχω συνδυάσει αρώματα με ανθρώπους. Δηλαδή, ας πούμε, αν περάσεις εσύ από δίπλα μου και δεν ξέρω ότι είσαι εσύ, θα το καταλάβω από το άρωμά σου, κάπως έτσι. Οπότε αυτά ήταν τα αγαπημένα μας προϊόντα του μακιγιάζ για το 2016. Ελπίζω να σας άρεσαν, ελπίζω να βρήκατε ευχάριστο αυτό το βίντεο.
Και μην ξεχάσετε να ανοίξετε το description box για να δείτε ποια κέρδισε στο διαγωνισμό. Δεν θέλω να μας αναχωριέστε που δεν κερδίσατε, διότι ξέρετε ότι σε αυτό το κανάλι θα έρθουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Ήδη έχω κάνει πάρα πολλούς διαγωνισμούς και σας έχω δώσει αρκετά δωράκια, οπότε έτσι θα συνεχίσουμε. Και αυτά. Να πω και εγώ συγχαρητήρια στην νικήτρια, να είναι πάντα έτσι τυχερή στη ζωή της. Και ελπίζω να σας αρέσανε τα αγαπημένα μας. Εμείς σας τα προτείναμε σαν να ήμασταν φίλες σας, γιατί πάντα οι φίλες λένε μεταξύ τους τα αγαπημένα τους προϊόντα και προτείνουν η μία στην άλλη. Έτσι σας τα προτείνουμε και εμείς και ελπίζω να σας άρεσαν. Ωραία, οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και φιλάκια πολλά από εμάς. Γεια σας! Γεια σας!